Στην αντεπίθεση περνά ο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα μετά τα πειρά που δέχθηκε από την κυβέρνηση και την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου που τον καλούν σε παρέτηση. Δεν πρόκειται να παρετηθεί διαμηνή προ πάσα κατεύθυνση μέσω τη Κυριακάτικη Καθημερινή ο Πανίκος Δημητριάδης. Αναφέρει μάλιστα ότι έχει ζητήσει συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη προ επίλυση των όποιων παρεξηγήσεων δεν προτίθεμαι να υποβάλω παρέτηση. Επειδή, βάσει των όσων γνωρίζω, πιστεύω ότι αυτό δεν θα εξυπηρετήσει το καλό νούμερο συμφέρον του τόπου μα. Έκανε ακόμη λόγο για πολιτικέ πιέσει, τι οποίε, όπω είπε, δεν θα υποκύψει, ενώ δήλωσε ότι ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μάριο Ντράγκη, είναι ενήμερο για τα γεγονότα. Εάν υποκύψω στις πολιτικέ πιέσει, αυτό θα θεωρηθεί ω ένα μεγάλο πλήγμα στην ανεξαρτησία του θεσμού. Είναι λυπηρό που η πίεση εντείνεται Ιδιαίτερα όταν η σκληρή δουλειά τη κεντρική έχει λάβει τα εύσημα τόσο από το Eurogroup όσο και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τα μέτρα σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ανέφερε επίση ότι εξήγησε γραπτό στον πρόεδρο τα προβλήματα που προκύπτουν από την τροποποίηση του νόμου για την αρχή εξυγίανση. Ο Πρόεδρο με ενημέρωσε ότι έχει ήδη δώσει οδηγίε για την άμεση ετοιμασία νέου τροποποιητικού νομοσχεδίου, θέση η οποία θεωρώ ότι βρίσκεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κύπρου, καθώ επίση και των δεσμεύσεών μα με βάση το Μνημόνιο. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε ενημερώσει τηλεφωνικό στον πρόεδρο ότι αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου τη Τράπεζα Κύπρου, η κεντρική δεν είχε ενώπιον τη όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν από τη διεξαγωγή τη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματο. Διευκρίνησε επίση ότι η εμπλοκή τη κεντρική στην εκλογική διαδικασία τη Τράπεζα Κύπρου δεν αποσκοπούσε στην προώθηση ονομάτων, αλλά στη διασφάλιση εκλογή ενό ικανού διοικητικού συμβουλίου. Ο διοικητή εξήγησε πω η συχνή απουσία του στο εξωτερικό. Έχει να κάνει με την ανάγκη συμμετοχή του σε σημαντικέ συνεδριάσει. Με απότερο σκοπό, όπω είπε, τον επηρεασμό αποφάσεων προ όφελο τη κυπριακή οικονομία.